Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής, Τετάρτη σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι στις 3 και 1 πρώτο λεπτό. Η θεματολογία μας για σήμερα, θεωρούμε ότι στο δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής το θέμα μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρίνα Βαμβακά. Η κυρία Μαρίνα Βαμβακά είναι ψυχοθεραπεύτρια και θα μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Στο πρώτο μέρος, όπως πάντα, θα είναι οι ανταποκριτές μας από τους 4 νομούς. Θα είναι ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Οπότε πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ του Σοκράτη του Μουτίδη για την Τσικνοπέμπτη που ξεκινά το πρόγραμμα της Κοζανίτικης Αποκριάς. Χθες οι διοργανωτές έδωσαν συνέντευξη τύπου και παρουσίασαν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Πάμε να το δούμε. Μετρούν αντίστροφα οι Κοζανίτες και όχι μόνο για την έναρξη της Κοζανίτικης Αποκριάς. Και από την Τσικνοπέμπτη ξεκινά το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης. Οι διοργανωτές δηλώνουν ετοιμότητα και τονίζουν πως φέτος η αποκριά θα είναι δυνατή με αυτά που περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις από 120 και πλέον συλλόγους. Ο Δήμος Κοζάνης, σεβόμενος πάντα την ιδιαιτερότητα της Κοζανίτικης Αποκριάς, ενός ευθύμου που έρχεται από πολύ μακριά και είναι απόλυτα ταυτισμένο με την ιστορία και την ταυτότητα αυτής της Κοζάνης, διοργανώνει τις εκδηλώσεις του, τις παρεμβάσεις του, τις δράσεις του, υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει την προσπάθεια των φανών και καλούμε όλους τους πολίτες της Κοζάνης, όλους τους πολίτες όλης της χώρας, θα έλεγα, τους επισκέπτες να συμμετέχουν στην Κοζανίτικη Αποκριά. Όχι απλά να την παρακολουθήσουν. Η Κοζανίτικη Αποκριά είναι συμμετοχή. Η Κοζανίτικη Αποκριά για την πόλη της Κοζάνης, αλλά και για τα περίχωρα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και κομβική μέσα στον κύκλο του έτους. Και προφανώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να τη συνδέσουμε και με την υπόλοιπη σεζόν, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια, μια μεγαλύτερη ένταση στην επισκεψιμότητα στην πόλη. Το πρόγραμμα της Αποκριάς δεν έχει μεγάλες αλλαγές από αυτό των τελευταίων ετών, με τα σπουδαιότερα σημεία του να είναι το άναμα των φανών, οι εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία με χορευτικά και όχι μόνο, το πάρτι νεολαίας και τα Surf Games. Έμβαση δίνεται στην Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς με μια νέα δράση, η οποία έχει στόχο να ξεναγήσει τους επισκέπτες και όχι μόνο, στα αξιοθέατα της πόλης στις 11 το πρωί. Παρατηρήθηκε ένα κενό το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και αποφασίσαμε να βάλουμε μια περιήγηση για τους πολίτες και τους επισκέπτες που θα βρίσκονται στην πόλη, με σκοπό να τους δείξουμε τα αξιοθέατα που έχουμε στο κέντρο της πόλης μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους δείξουμε τον Άγιο Νικόλαο, το Λαογραφικό Μουσείο, το Αρχοντικό Βούρκα και τη Χαρτοθήκη, με διπλωματούχο ξεναγό. Επίσης, την ίδια μέρα και μετά την αποκριάτικη παρέλαση, θα έχουμε το συγκρότημα κρουστών Μπατάλα Σαλόνικα, οι οποίοι μετά θα παρελάσουν και θα εξηγηθούν στους δρόμους της πόλης σε δεύτερο χρόνο για να δώσουν μια διαφορετική νότα στην αποκριά. Για πρώτη φορά φέτος εντάσσεται στο πρόγραμμα της αποκριάς ο φανός του Συλλόγου Κόζιανη, με δικά του έξοδα και χωρίς δημοτική χρηματοδότηση. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό των εκδηλώσεων, αυτός αγγίζει τις 140.000 ευρώ και λόγω της αλλαγής στην νομοθεσία, ο τρόπος προμηθειών των φανών με κυχιά, κρασί και άλλα είδη αλλάζει. Αυτό σημαίνει πως ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαία θα κάνει τις προμήθειες και δεν θα δώσει χρήματα απευθείας στους φανούς. Πραγματικά αυτό ήταν κάτι δύσκολο. Στην γενική κατεύθυνση νομίζω ότι είναι σωστό. Απλά δημιούργησε προβλήματα ως προς το πώς θα διαχειριστούμε τα κονδύλα τα οποία δίναμε σε οικονομικό αντικείμενο να τα δώσουμε πλέον σε προμήθειες.
Αυτό, καταλαβαίνετε, είχε αρκετές δυσλειτουργίες στην αρχή. Βέβαια, το καλό είναι ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με τους Φανούς, οι οποίοι κατάλαβαν ότι πλέον είναι μονόδρομος αυτή η κατεύθυνση. Και νομίζω ότι έχουμε βρει έναν καλό δρόμο επικοινωνίας και σωστό δρόμο επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σπίτι. Η μεγάλη παρέλαση της αποκρίας την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Flash στις 3 το μεσημέρι και θα ανέβει και στην ενημερωτική ιστοσελίδα kozani.tv. Είναι δίπλα μου εδώ ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος για τις ειδήσεις της ημέρας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα σε όλους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία για την φετινή διεξαγωγή των αποκρίνων εκδηλώσεων. Είναι μια εκδήλωση την οποία περιμένει με ανυπομονησία όχι μόνο η πόλη της Κοζάνης μέσω του Δήμου, αλλά και ο εμπορικός κόσμος για να κινηθεί η αγορά και οι πολίτες για να ξεσκάσουν. Είναι μία από τις σημαντικότερες, ίσως η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση της χρονιάς. Και ελπίζουμε φέτος να πάνε όλα καλά, έτσι. Ωραία. Και βεβαίως να το πούμε και αυτό, η τηλεόραση του Flash θα δώσει το παρόν καλύπτοντας όλες τις εκδηλώσεις, το σύνολό τους. Θα έχουμε καθημερινά και ανταπόκριση από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, κάλυψη όλων των φανών της περιοχής, όχι μόνο στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου της Μεγάλης Αποκριάς, αλλά και τις καθημερινές, έτσι. Mm-hmm. Συνεχώς στο πρόγραμμά μας θα έχουμε εικόνα από τα όσα γίνονται στους δρόμους της Κοζάνης. Πάμε στην υπόλοιπη δημοσιογραφία της ημέρας εντάχει. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφορά κυρίως την Φλόρινα, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα την χώρα, λόγω του ότι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Έχει αναπτυχθεί μια φημολογία το τελευταίο διάστημα ότι περιμένουμε θετικές ειδήσεις για το αίτημα παράτασης λειτουργίας του ΑΕΣ Αμιντέου. Υπενθυμίζω ότι έχει μπει deadline εδώ και πολύ καιρό στη λειτουργία του ΑΕΣ, λόγω του ότι θεωρείται παλαιάς τεχνολογίας και όχι περιβαλλοντικά επικαιροποιημένος ο τρόπος λειτουργίας της. Υπάρχει ένα αίτημα από την ελληνική πλευρά να δοθεί από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράταση πολλών ωρών για τη συνέχιση λειτουργίας και έχουν μπει μια σειρά επιχειρήματα. Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη, τον βρήκαμε σήμερα, και τον ρωτήσαμε τι γίνεται με το θέμα αυτό, αν έχει πληροφόρηση. Απέφυγε να μας πει, να μας επιβεβαιώσει τη θετική πληροφόρηση, αλλά μας ανέφερε την θέση, την πάγια της ΓΕΝΟΠ, που είναι ότι πρέπει ο ΑΕΣ Αμιντέου να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εξόρυξη του λιγνίτη. Δεν διέψευσε την πληροφορία, Βαγγέλη. Όχι. Δεν μας την επιβεβαίωσε όμως επίσης. Η πληροφόρηση που έρχεται από την Αθήνα και μιλά για θετική ανταπόκριση στην παράταση λειτουργίας. Αυτό μένει, το δούμε και στην πράξη βεβαίως, όταν θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση της Επιτροπής. Προς το παρόν θα ακούσουμε για ποιο λόγο θεωρεί η ΓΕΝΟΠ ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσει να λειτουργεί ο ΑΕΣ Αμιντέου. Να πάμε να το δούμε. Η δική μας όχι μόνο απλά πληροφορία, αλλά και η διεκδίκηση και η μάχη είναι ότι ο ΑΕΣ Αμιντέου θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι την εξόρυξη του συνολικού κοιτάσματος που υπάρχει στην περιοχή, δηλαδή πολύ μετά το 2019, για να μπορέσει να κρατήσει και την τηλεθέρμανση του Αμιντέου και του Φιλότα, αλλά κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν με την επάρκεια ενέργεια στη χώρα μας. Άλλωστε το ζητάει και ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ. Στα δελτία ειδήσεων σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Αδαμίδη να μιλά και να σχολιάζει και τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, για το μέλλον της επιχείρησης. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του. Στα δελτία ειδήσεων όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να παίξουμε ένα μικρό απόσπασμα, μόλις ενός λεπτού διάρκειας, από την χθεσινή εκπομπή του Flash «Την Έλα στη θέση μου», που έχει να κάνει με θέματα αναπηρίας. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς πλέον που ζούμε στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κυριαρχούν, μπορεί μία είδηση να γιγαντωθεί χωρίς να μπορέσει πρώτα αυτή η είδηση να επιβεβαιωθεί και πώς φτάνουμε από την ταχεία πληροφόρηση στην παραπληροφόρηση. Είναι πολύ μικρός δυστυχώς ο δρόμος πλέον. Χωρίς να παίρνουμε θέση. Στα ηλεκτρονικά μέσα συμβαίνει αυτό, Βαγγέλη. Είναι ανεξαρτητή κατάσταση. Είναι τα καλά και τα θετικά, και τα αρνητικά της τεχνολογίας της καινούργιας. Χωρίς να πάρουμε λοιπόν θέση, πάμε να ακούσουμε την άποψη του Προέδρου των Παραλιοντονικών, των Λίνων, ο οποίος ήρθε στην επικαιρότητα πριν από 2 μέρες, καθώς βρέθηκε στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη,
όταν ο σπουδαίος μας συνθέτης ανέβηκε στο Βήμα του Συλλαλητηρίου στην Αθήνα για να μιλήσει για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Τότε λοιπόν υποστηρίχθηκε ότι ο πρόεδρος των Παραλυμπονικών είχε χαιρετήσει ναζιστικά. Μάλιστα όντας ακριβώς δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη. Ο ίδιος δεν είχα ακούσει την απάντησή του, γιατί δεν τον έβγαλε κανείς να πει τη γνώμη του. Τον έβγαλαν τα παιδιά. Εγώ, σε αρκετά μέσα βγήκε. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι σίγουρη, αλλά όντως έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν και στο παρελθόν έκανε κάτι ανάλογο, γιατί είναι αυτό που λες, η παραπληροφόρηση που υπάρχει. Οπότε καλύτερα να το ακούσουμε. Ο ίδιος λοιπόν λέει πρώτον ότι δεν έχει καμία πολιτική σχέση με την ακροδεξιά. Μάλιστα υπενθυμίζει ότι ήταν πολιτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, άρα ότι οι καταβολές του πολιτικές είναι αριστερές. Και δεύτερον λέει ότι σκοπίμως από κάποιους απομονώθηκε ένα, αυτό λέγεται frame, ένα πλάνο δηλαδή, ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την διάρκεια ενός χαιρετισμού. Μάλιστα εμείς συνοδεύσαμε την δήλωσή του με το πλάνο το επίμαχο, για να λάβει ο καθένας τα συμπεράσματά του, για να βάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Πρέπει να το ακούσουμε. Επαναλαμβάνω την εκπομπή μας, τη χθεσινή, την άλλα στη θέση. Πολύ καλή εκπομπή. Πάμε να το δούμε. Δεν το κρίνουμε, ρε παλικάρι μου. Ευρωβουλευτή ήσουν του Πασόκ, να πούμε τώρα. Που ψήφισε ευρωβουλευτή του Πασόκ, ήσουν. Μέλο του Πασόκ, ήσουν από τα γενοφάσια σου. Ναι, ναι. Ήσουν στην κεντρική εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι. Ήμουν στην ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ και ήμουν στις γραμματείες κεντρικά του χώρου του αθλητισμού και του χώρου γραμματείας κεντρικά των ατόμων με αναπηρία. Ναι. Πάντως, φίλε Σιμώ, η κίνηση χειραφέτης αναπήρων μηδενική ανοχή με ένα δημοσίευμά της εδώ στο Facebook χαρακτηρίζει ότι ο τρόπος που χαιρέτησες στην συγκεκριμένη σου παρουσία δεν ήταν ο κατάλληλος. Ναι, ότι ήταν ένας ναζιστικός χαιρετισμός. Ωραία, εμείς... και θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, εάν κάποιος θέλει να χαιρετήσει, γιατί υπάρχει και βίντεο, έτσι, το οποίο... Ήδη παίζει το βίντεο σου, βρήκαμε πλάνο. Το οποίο δείχνει με ποιον τρόπο και πώς χαιρέτησα. Πώς μπορεί να χαιρετήσει ένας άνθρωπος όταν θα σηκώσει το χέρι, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Απλά να υπενθυμίσω ότι όσοι ενδιαφέρονται να βρουν αρχεία όλων των εκπομπών της Flash, του Flash, μπορούν πολύ εύκολα επισκεπτόμενοι στη σελίδα μας flashtv.gr. Κάνουν κλικ στην εκπομπή και βρίσκουν ένα link, μία σύνδεση για να βρουν όλο το αρχείο εκπομπών της φετινής σεζόν και των προηγούμενων. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βρει ό,τι Όπως θέλει από το αρχείο. Όπως και το Έλα στη θέση μου, την εκπομπή Έλα στη θέση μου και όλες τις εκπομπές, την ώρα αιχμής. Ακριβώς. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα θέμα. Σήμερα το πρωί μας κάλεσαν από τον Δήμο Κοζάνης για να μας κάνουν μια ενημέρωση για την προκήρυξη 40 θέσεων εργασίας για το Δήμο Κοζάνης. Θα τα δούμε στα δελτία ειδήσεων αυτά, αλλά επειδή οι θέσεις αυτές αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας, ρωτήσαμε τον γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Βεγετόπουλο, να μας πει τη γνώμη του για το αν πιστεύει ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης να περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Γιατί είναι μια πρακτική που την έχουμε δει τελευταία σε κάποιους άλλους Δήμους. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς απαντά στο ερώτημα για το αν και ο Δήμος σκέφτεται κάτι τέτοιο. Για να ακούσουμε την απάντηση. Είναι σαφές πλέον και δεν είναι σαφές σαν διακήρυξη, αλλά είναι σαφές σαν πρακτική, είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει ότι στον τομέα της καθαριότητας, που υπάρχουν και πολύ καλά δείγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ενισχυθεί ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε ένα βήμα πριν την πρόσληψη 40 νέων μόνιμων υπαλλήλων στην καθαριότητα, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, σημαίνει ότι ενισχύεται και δρεώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας και στο Δήμο Κοζάνης. Προφανώς όχι μόνο στο Δήμο Κοζάνης. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο συνηγορεί στο γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παραμείνουν στον έλεγχο του Δήμου είναι ότι, και αυτό υπάρχει σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι έχει ήδη προκηρυχθεί μία προμήθεια ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν απατώμε, για αγορά μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων. Αυτό τι σημαίνει? Χρειαζόμαστε περισσότερα grater, περισσότερα χωματουργικά μηχανήματα προκειμένου να μπορέσουμε να επιτελέσουμε καλύτερα τη λειτουργία μας, και το γεγονός ότι θα έχουμε καινούργια απορριμματοφόρα σε ένα στόλο ο οποίος
έχει πλέον γεράσει, συνηγορεί σε αυτή την κατεύθυνση, ότι δηλαδή αυτή η υπηρεσία θα παραμείνει στο Δήμο Κοζάνης. Και να περάσουμε στους ανταποκριτές μας, πάμε στην Πτολεμαΐδα και στον Κωνσταντίνο το Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο για αυτό που νωρίτερα ακούσαμε. Πράγματι, εδώ και στην Εορδαία προσπάθησα ακούγοντας για το στόλο και τις αγορές. Και στην Εορδαία υπάρχει θέμα και τα, όπως καταγγέλει το σωματείο κατά καιρούς, και ο στόλος των απολυματοφόρων είναι γερασμένος και προβληματικός. Και αυτό το καταλαβαίνουν οι πολίτες σε αρκετά, σε όχι όλα τα απολυματοφόρα, είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία, πολλές φορές επειδή η πόρτα, δηλαδή από εκεί που ανεβαίνει ο κάδος και μπαίνει στο απολυματοφόρο, δεν είναι καλή, τρέχουν υγρά και δημιουργείται... Υπάρχει και έντονη οσμή, καλοκαίρι, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Και όπως λένε και οι τεχνικοί του υπάλληλοι του Δήμου, συχνά χαλάνε τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγα απολυματοφόρα και να χρειάζεται να μην γίνεται συχνότερα η αποκομιδή των σκουπιδιών, δηλαδή εκεί που σε μια περιοχή πηγαίνει καθημερινά το απολυματοφόρο, να πηγαίνει μέρα παραμέρα. Καμιά φορά αυτό δημιουργεί και κάδους υπερχυλισμένους επειδή δεν έχει περάσει το απολυματοφόρο. Είναι ένα ζήτημα, μου έρχεται αφορμή και το είπα από το βίντεο που προηγήθηκε. Ένα θέμα θέλω να θίξω σήμερα, ένα θέμα νομίζω πολύ σημαντικό. Πρόσφατα, πριν από δύο εβδομάδες, είχα φιλοξενήσει και στις αυτοψίες τον Δήμαρχο Εορδαίας, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Με αφορμή, επειδή σήμερα το πρωί είχαμε μια καταγγελία ενός πολίτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά. Εγώ δεν θέλω να πω αν τελικά συνέβη όπως το περιγράφει το περιστατικό. Εγώ απλά θέλω να πω αυτό που από το ρεπορτάζ καταλαβαίνουμε από όλες τις πλευρές. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι αλήθεια, για να μαζευτούν κάποια σκυλιά, να εμβολιαστούν, να τσιπαριστούν στον χώρο που έχει ο Δήμος, στο κοινοκομείο, και μάλιστα το κοινοκομείο το οποίο γίνονται και εργασίες αυτή την περίοδο, και θα πάρει και άδεια το επόμενο διάστημα. Και αυτά τα σκυλιά βάσει της ελληνικής νομοθεσίας ξαναγυρνάνε στον χώρο από όπου μαζεύτηκαν. Αυτή είναι η νομοθεσία, έτσι είναι τα πράγματα. Πολύ συχνά έχουμε καταγγελίες ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά, πολλά δέσποτα που επιτίθονται ή που τέλος πάντων από άμυνα στην θέα του ανθρώπου καμιά φορά γαυγίζουν ή το ένα παρασύρει το άλλο, και με αποτέλεσμα να φοβούνται και τα μικρά παιδιά και οι κυρίες με παιδιά ή και άνθρωποι που ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους. Όλο αυτό είναι μια εικόνα που είναι δύσκολη στη διαχείρισή της. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά νομίζω ότι το να κλείνουμε τα μάτια ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει, αυτό πάλι θα ήταν μια άλλη ακραία κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν το θέμα, είναι υπαρκτό. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Θέλει πολύ σοβαρή προσέγγιση, αυτή η του τύπου προσέγγιση ότι να τα μαζέψουμε, να τα πετάξουμε, να τα σκοτώσουμε, να ρίξουμε φόλες ή απ' την άλλη να τα αφήσουμε απολύτως ανεξέλεκτα ελεύθερα. Νομίζω ότι και τα δύο είναι μια ακραία κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό. Σίγουρα χρειάζεται εμβολιασμός και στήρωση, απολύτως απαραίτητο. Αυτή είναι η διαδικασία. Ίσως να μην έχει γίνει σε όλα. Γίνεται προσπάθεια, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Δήμαρχος μάλιστα στην εκπομπή πριν από δύο εβδομάδες μου είχε σχεδόν καταγγείλει ότι για κάποιο περίεργο λόγο αυτά τα σκυλιά αυξάνονται. Κωνσταντίνε, και εδώ το ίδιο γίνεται. Ναι. Δεν διαφωνώ. Δεν είναι θέμα της Πτολεμαΐδας. Είναι γενικότερο θέμα, θα έλεγα. Αυξάνονται, όντως. Αυξάνονται, λόγο, δηλαδή βλέπεις αγέλες. Από την μία μέρα στην άλλη βλέπεις και άλλα σκυλάκια στους δρόμους. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίνε τα ζώα, τα σκυλάκια. Δεν το συζητώ αυτό, εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνε ένα δέσποτο σκυλί για την κατάστασή του. Κάποιο ανθρώπινο χέρι έκανε αυτή την όλη ιστορία, την κατάληξη. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ένας προβληματισμός που πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Εμείς απλά δώσαμε βήμα στον πολίτη για την καταγγελία, και χωρίς να την υιοθετήσουμε, χωρίς
υποχρεωτικά να πάρουμε κάποια θέση. Παρουσιάζει την είδηση. Κωνσταντίνε, είναι δικό σου το ρεπορτάζ. Πάντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό, είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Πάμε να το δούμε. Πήγα να τα διώξω με όμορφο τρόπο και με όρμηξαν και τα. Όρμηξαν στην αρχή το ένα και μετά όρμηξαν και τα σαν αγγέλουλα μαζί. Μπήκα εγώ μέσα στο μαγαζί, πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Η αστυνομία μου λέει: εμείς δεν είναι αρμοδιότητά μας, πάρετε το Δήμο. Τη δημοτική αστυνομία. Πήρα τη δημοτική αστυνομία, λέει: εμείς είμαστε και τα υπόσιτα. Πήρα στο Δήμο, ο Δήμος μου είπε να πας να βρεις αυτούς που τα ταΐζουν και με το κλείσανε. Παίρνω δεύτερη φορά, δεν ξέρω σε κάποιον πιο αντιδήμαρχος ήταν, μου είπε το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να βρείτε αυτόν που τα ταΐζει και να μιλήσετε με αυτόν. Αυτά. Φοβηθήκαμε, θα μας φάνε. Δες, τα είδατε, πως είναι γαϊδούρια. Και άμα ρουμάει το ένα, ρουμάει όλα μαζί. Φιλόζω, είμαστε, τα αγαπάμε. Κάθε μέρα εδώ σκουπίζω τα περιτώματά τους. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Ο Δήμος, η απάντησή του είναι να βρείτε αυτόν που τα ταΐζει. Εντάξει. Όταν πληρώνουμε 200 ευρώ ρεύμα, τα 30 είναι ρεύμα και τα 170 υπέρ του Δήμου, τι κάνει ο Δήμος? Δείξε λίγο τα σκουπίδια, δείξε τα σκυλιά, δεν κάνει τίποτα. Και πάμε στην Καστοριά και στον Θανάση τον Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα Φωτεινή σε σένα. Καλησπέρα αλλά και τους τηλεθεατές. Και να πούμε ότι τελικά σήμερα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των υπαλλήλων του Δήμου Καστοριάς, η οποία ανεβλήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα θέματα που θα την απασχολήσουν είναι απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και εκλογές για νέα διοίκηση. Η συνέλευση ξεκίνησε από τις 12 το μεσημέρι με ώρα λήξης την 17, όπου και θα υπάρχουν τα αποτελέσματα της εκλογής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου Γνωπιών, ο προφήτης Ηλίας, που θα γίνει την Κυριακή 11 Δευτέρου 18 και ώρα 6 μετά μεσημβρία στο ξενοδοχείο το ΔΕΔΗ και καλούνται όλοι οι γνωποίοι να παραστούν, θα είναι μια ευκαιρία για ενημέρωση της κρίσης που διέρχεται η γνωπία, πρωτόγνωρη βέβαια για τα χρονικά, αλλά και για τις προοπτικές της διοργάνωσης της έκθεσης του Μαΐου στο νόμιμο πια εκθεσιακό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και να κλείσω, Φωτεινή, για ένα μικρό ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτων στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λοιπόν σήμερα και στη Λεωφόρο των Κύκλων συνέβη τροχαίο μεταξύ δύο γιοταχή με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αδιέξοδο για αρκετή ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων εξαιτίας και της λαϊκής αγοράς. Ευτυχώς από τη σύγκρουση υπάρχουν μόνο υλικές ζημίες. Μάλιστα. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ του Σωκράτη Μουτίδη που αφορά τα στοιχεία για την πολιτική ταυτότητα και όχι μόνο όσων συμμετείχαν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Πάμε να το δούμε. Διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων και ηλικίας σε σχέση με τους αγανακτισμένους του 2011 ήταν όσοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα και στο Συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία, σύμφωνα με την έρευνα της Kappa Research, η οποία έγινε επί τόπου και με δείγμα 490 ατόμων. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Στάσο Γεωργιάδη, στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν στην πλειοψηφία τους άνθρωποι άνω των 45 ετών, σε αντίθεση με τους αγανακτισμένους που κυμαίνονταν από 25 έως 45 ετών. Αν μπορούσε κανείς να συμπυκνώσει σε μία φράση το τι ήταν ο κόσμος που συγκεντρώθηκε προχθές στο Σύνταγμα, θα λέγαμε ότι ήταν, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ως μια κινητοποίηση δεξιών αγανακτισμένων, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή είναι σε αντίθεση με το 11 άνθρωποι που κινούνται, τοποθετούνται ίδιοι στο ερώτημα δεξιά-αριστερά, στην κλίμακα δεξιά-αριστερά, από την κεντροδεξιά και προς τη δεξιά. Είναι δηλαδή η αυτοτοποθέτησή τους στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, σε αντίθεση με τότε που οι περισσότεροι κινούνταν από το κέντρο και προς τα αριστερά.
Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας έγινε με συνεντεύξεις face to face και προέκυψε πως το 52% αυτών που συμμετείχαν είχαν ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα του 2015 και το 87% βρέθηκε εκεί για να εκφράσει την αντίθεσή τους στις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Επίσης, το 41% βρέθηκε εκεί για να εκφράσει τη διαμαρτυρία τους στο πολιτικό σύστημα και το 46% των συγκεντρωμένων θεώρησαν πως ο ομιλητής που εξέφρασε περισσότερο το συλλαλητήριο ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης και το 23% αυτών επιθυμούν το σχηματισμό νέου κόμματος. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα το πολιτικό σύστημα, είναι ότι ενώ οι συγκεντρωμένοι τώρα και λόγω του χαρακτήρα τους του ιδεολογικού πολιτικού, αφού τοποθετούνται προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος, έχουν μια πολύ μεγάλη εκτίμηση σε θεσμούς όπως ο στρατός και η αστυνομία, ενώ η εκτίμηση που έχουν στα κόμματα είναι μόλις το 7,5%, μόλις 7,5% αυτών των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα έχουν εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό, θα έλεγα, σημείο για το πολιτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα της συνδρομητικής έρευνας της Kappa Research είναι ανεβασμένα στην ενημερωτική ιστοσελίδα kozani.tv. Και πάμε στην Φλόρινα και στον Θανάση τον Γιωργούλα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα από την από τη Φλόρινα. Θα ξεκινήσω από την Πρέσπα, όπου σήμερα είχαμε μια εκδήλωση εκεί, τελετή αδελφοποίησης του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων Πρεσπών με τον αντίστοιχο το ΕΒ αγροκτήματος Νάουσας. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε 11.30 ώρα, τελείωσε πριν από λίγο και όπως δήλωσαν οι παρευρισκόμενοι ήταν πάρα πολύ σημαντική για τις δύο περιοχές, γιατί γνωρίζουμε ότι και στην μία και στην άλλη περιοχή υπάρχουν έτσι δυναμικές καλλιέργειες όπως την Πρέσπα του Φασόλη. Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία θα βοηθήσει και τις δύο περιοχές. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης της Φλόρινας και υπεγράφει χθες η σύμβαση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ίδρυψης στις δημοτικές ενότητες μελίτης περάσματος και κάτω κλινών», είναι η πρώην δήμη της περιοχής. Και όπως φαίνεται, η προμήθεια αυτή θα έχει σχέση με την αγορά εξοπλισμού μέτρησης και τη διαχείριση της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Θα έχουμε προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρών και τέλος προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικές δράσεις αυτές της ΔΕΑ, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι Φωτεινή και όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, θα πρέπει η ποιότητα του νερού που έρχεται στο σπίτι μας να είναι και άριστη αλλά και να μην έχουμε υπερκατανάλωση. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτά, Θανάση. Αυτά από τη Φλόρινα. Από την όμορφη Φλόρινα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Μίμης από τα Γρεβενά και η κυρία Μαρίνα Βαμβακά, ψυχοθεραπεύτρια, που θα μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της ώρας εχμής και πάμε στα Γρεβενά και στον Χρήστο τον Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να πω πως πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ στα Γρεβενά, στο διοικητήριο της πόλης μας, παρουσία του Περιφερειάρχη του Θοδωρήτου Καρυπίδη. Εκεί ήταν και οι δύο δήμαρχοι των δύο δήμων του νομού, και ο δήμαρχος Δεσκάτης ο κ. Καραστέριος, αλλά και ο δήμαρχος Γρεβενών ο Γιώργος Δασταμάνης. Υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες σε αυτή την ευρεία, θα έλεγα, σύσκεψη. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και στα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί για τον Δήμο Γρεβενών. Αναφέρθηκε επίσης στην Ε65, στην σιδηροδρομική ή όχι σύνδεση της περιοχής. Έκανε επίσης αναφορά και στο εάν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές και από ποιο πόστο. Mm-hmm.
Δεν σας λέω περισσότερα, καλά είναι να πείτε ή να πάρετε τα βίντεο. Μα περιμένουμε, πώς και πώς, να μας πεις την είδηση, Χρήστο. Δεν θα σας πω, να μπορείτε να το δείτε μόνοι σας. Το αναφέρει ξεκάθαρα ο Θοδωρής ο Καρυπίδης. Ναι, αλλά επειδή δεν έχουμε το ρεπορτάζ τώρα και μέχρι το απόγευμα που θα παίξουν τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων, έχουμε μία αγωνία, οπότε θα μας το πεις τώρα. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Καρυπίδης είπε ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Έχει μεγάλο έργο, έχει κάνει πολλά έργα στην περιφέρεια και βέβαια πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, οπότε θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές τις περιφερειακές όταν αυτές γίνουν. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και οπτικό υλικό από τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε πριν από μερικές ημέρες η Μητρόπολη Γρεβενών με αφορμή την εορτή της μητέρας. Mm-hmm. Και επίσης πρέπει να αναφέρω ότι ο Δήμος Γρεβενών μιλά για την δημιουργία ενός κτηματογραφικού γραφείου, κτηματολογικού πιο σωστά γραφείου. Ξεκινά λοιπόν το κτηματολόγιο για το υπόλοιπο του νομού Γρεβενών. Πριν από λίγες ημέρες υπήρχε μια συνάντηση εργασίας με τους συνεργάτες της εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση αυτού του έργου, τη σύνταξη λοιπόν του κτηματολογίου. Και σύμφωνα με την σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Δήμο και στην εταιρεία, θα ξεκινήσουν οι υποβολές δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες για τα κτηματολογικά τους στοιχεία, οπότε προβλέπεται και να λειτουργήσει το γραφείο κτηματογράφησης στην πόλη των Γρεβενών. Μάλιστα. Αυτά, Χρήστο. Για την ώρα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιό μας και είναι δίπλα μου η κυρία Μαρίνα Βαμβακά. Η κυρία Μαρίνα Βαμβακά είναι ψυχοθεραπεύτρια και με επιπλέον, έχει έτσι μία επιπλέον επιμόρφωση σε ό,τι αφορά στις διαταραχές, τις διατροφικές. Είναι δίπλα μου. Καλησπέρα, κυρία Καλησπέρα. Βαμβακά. Σας κυρία Βαμβακά, για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κυρία Βαμβακά, όλο και περισσότερο ακούμε και βλέπουμε άτομα αποστεωμένα, όπως λέγαμε και πριν, και ειδικά στα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, αλλά προβάλλονται και από τα μέσα, γυναίκες αποστεωμένες και πολλές φορές παρουσιάζονται και ως πρότυπο ομορφιάς. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με τον ορισμό τι είναι διατροφικές διαταραχές και να τα πιάσουμε όλα ένα-ένα με την σειρά. Ξεκινώντας, η ίδια η λέξη το λέει, ο ίδιος ο τίτλος το λέει, διατροφικές διαταραχές, μιλάμε για μια διαταραχή στη λήψη τροφής, μια σχέση διαταραγμένη δηλαδή στον τρόπο που λαμβάνουμε την τροφή, που μπορεί να είναι ή μειωμένη, ελλιπής, ή μπορεί να είναι αυξημένη, να είναι υπερφαγία δηλαδή. Και συνήθως αυτό συμβαίνει για να μπορέσουμε να ας το πούμε, κοντρολάρουμε το άγχος και έχει επίπτωση, όχι μόνο το άγχος, και άλλες ίσως φοβίες ή πράγματα που μπορεί να μας απασχολούν και έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική υγεία όσο και στην ψυχολογική υγεία. Στην ψυχολογική. Πώς γίνεται, ναι, βέβαια είπατε, είναι αυτό το σύνδρομο υπερφαγίας, το οποίο λέγεται βουλιμία, αδιφαγή. Είναι η αδιφετική διαταραχή, είναι η βουλιμία, είναι η νευρική ανορεξία και υπάρχουν και κάποιες άλλες, ίσως μικρότερες κατηγορίες, που μπορούσα να πω, όσον αφορά τον πληθυσμό που απασχολούν, όπως είναι η ορθορεξία ή η ορθοφαγία, όπου υπάρχει μια αιμονή για το ποια είναι σωστή η τροφή που πρέπει να λαμβάνουμε. Δηλαδή αυτό που κοιτάνε τις ετικέτες με μανία. Ναι. Mm-hmm. Και ότι κάποια υγιεινά ή superfoods που είναι πολύ της μόδας τώρα. Αλλά γίνεται με έναν αιμονικό τρόπο. Mm. Δηλαδή δεν γίνεται απλώς εντάξει προσέχω τη διατροφή μου. Ναι. Που όλοι θα έπρεπε να προσέχουμε τη διατροφή μας έτσι κι αλλιώς. Αλλά με έναν αιμονικό τρόπο. Ναι. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά, είδα μια διαταραχή, ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι είναι διαταραχή, την ονομασία δεν θυμάμαι, το βράδυ, που πολλοί λένε ότι εγώ σηκώνομαι το βράδυ γιατί θέλω το βράδυ να φάω. Το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας, έτσι λέγεται. Και είναι που πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να ξυπνήσουν στο μέσο της νύχτας, δηλαδή να έχουν κοιμηθεί κανονικά και να ξυπνήσουν, ας πούμε, 3-4 η ώρα
και να πάνε στο ψυγείο και να φάνε ό,τι μπορούν να βρουν μπροστά τους. Ενώ δεν τρώνε την υπόλοιπη ημέρα τόσο ναι, πολύ. Ναι, την υπόλοιπη ημέρα προσπαθούν να κρατήσουν τη διατροφή τους σε ένα επίπεδο φυσιολογικό, δηλαδή να ελέγξουν τη διατροφή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ τους πιάνει αυτή η έντονη. Mm. Και δεν είναι τόσο η αίσθηση της πείνας που εντάξει, αν δεν φάω όλη τη μέρα θα πεινάσω το βράδυ. Και εκείνο γίνεται με μια μανία, θα μπορούσα να πω. Ναι, μα και είναι από τη στιγμή που είναι ψυχολογική διαταραχή, δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ναι, γιατί ακριβώς, αν μπορούσαμε, έτσι δεν είναι, κυρία Βαμβακά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν έχουν θέληση ή ότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες, ενώ δεν ισχύει αυτό. Παρουσιάζουν όχι μόνο στην αντιφατική διαταραχή αλλά και στην ανορεξία ή στη βουλιμία συμπτώματα όπως η εθισμένη. Ναι. Βέβαια η τροφή δεν είναι μια ουσία που μπορεί να εθίσει τον οργανισμό, δεν είναι όπως τα ναρκωτικά ας πούμε, ή το αλκοόλ, αλλά η συμπεριφορά πολλές φορές των ανθρώπων που έχουν διατροφικές διαταραχές έχει χαρακτηριστικά και των ανθρώπων που είναι εθισμένοι. Τα πιο συνηθισμένα, να πω, οι πιο συνηθισμένες διαταραχές, ποιες είναι, κυρία Βαμβακά? Οι πιο συνηθισμένες θα έλεγα ότι είναι η ανορεξία, η νευρική ανορεξία, η βουλιμία και η αθυφαγική διαταραχή, η υπερφαγία δηλαδή. Και σε ποιες ηλικίες τις συναντάμε? Δυστυχώς, η πλειοψηφία αυτών των διαταραχών προσβάλλει τα νεαρά άτομα. Και τα άτομα κυρίως στην εφηβεία. Περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άντρες, περισσότερο δηλαδή τα νεαρά κορίτσια από ότι τα νεαρά αγόρια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν και τα αγόρια από αυτές τις διαταραχές. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα. Σήμερα είδα κάποιες εικόνες και από άντρες και πραγματικά ήταν εξίσου σοκαριστικό, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πιο πολύ, προβάλλεται πιο πολύ οι γυναίκες, τα νεαρά άτομα. Είναι και άτομα. Μεγαλύτερο το ποσοστό βέβαια. Στις γυναίκες, ας πούμε, το ποσοστό της ανορεξίας είναι γύρω στο 2-5%, στα αγόρια είναι 1%. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή διαφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν ή δεν χρειάζονται εξίσου προσοχή. Έτσι, να ξεκινήσουμε με την νευρική ανορεξία. Ναι, να ξεκινήσουμε ίσως, νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο... Μας έχετε φέρει υλικό. Ναι, αυτό είναι το τι μπορεί να κάνει η ανορεξία στο σώμα. Είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει στο σώμα. Στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, όπως βλέπουμε, είναι δυσκολία στη σκέψη, φόβος αύξησης βάρους, λύπη, κακή διάθεση, ευερεθιστότητα, κακή μνήμη. Στα μαλλιά γίνονται αδύναμα και θαμπά. Η καρδιά μπορεί να έχουμε ταχυκαρδίες ή υπόταση ή αρυθμίες. Αυτό και τώρα να φαντάζομαι σε καρδιακή ότι είναι ανεπάρκεια. Προς το τέλος. Όταν αναπτύσσεται η νόσος και διαρκεί χρόνια. Χρόνια. Πώς ξεκινάει, κυρία Βαμβακά? Δηλαδή, είναι τώρα μία κοπελίτσα έφηβος, εκεί γύρω στα 15. Λίγο η οποία... και λίγο νωρίτερα. Και μπορεί. Λίγο νωρίτερα. Και από τα 13 μπορεί, τα 13. Και από τα 12. Το οποίο κοριτσάκι, να το πω τώρα 12χρονο, μπορεί να μην έχει καν περιττά κιλά. Μπορεί να είναι ένα πολύ όμορφο παιδί. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία. Ναι. Πώς είναι στην πραγματικότητα και ακριβώς. Πώς... Όχι, στην πραγματικότητα είναι... Είναι η λεπτή σιλουέτα. Και αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη είναι αυτό που πιστεύει το άνθρωπο με ανορεξία ότι είναι έτσι. Δηλαδή, έχει και διαταραγμένη εικόνα του σώματός του. Θεωρώ ότι είναι πιο, ας το πω, παχύ από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Συνήθως ξεκινάει, ίσως από μια δίαιτα, που μπορεί να γίνει. Δηλαδή γιατί... τώρα ένα κοριτσάκι 12 χρονών ή 13 και 14. Πρέπει, αν δεν είναι υπέρβαρο, που και πάλι εκεί δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο του ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία. Υπάρχει ο διατροφολόγος, υπάρχει ο ειδικός που πρέπει να απευθυνθούν οι γονείς. Αλλά λέμε τώρα ότι
δεν γίνεται αυτό το βήμα που πρέπει να γίνει και από mm-hmm. τη μεριά της οικογένειας. Πώς ξεκινάει, δηλαδή η μητέρα μπορεί σε πρώτη φάση να μην το καταλάβει. Ναι. Τι πρέπει να προσέξει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς στα αρχικά στάδια, γιατί δεν είναι τόσο εμφανές το πρόβλημα. Ας το πούμε ότι κλιμακώνεται σταδιακά η σοβαρότητα του προβλήματος με την εξέλιξη της διαταραχής. Μπορεί να ξεκινήσει από μια δίαιτα, γιατί μπορεί να αισθανθεί το παιδί ότι έχει κάποια περιττά κιλά. Μπορεί να ξεκινήσει επειδή κάνει μια συγκεκριμένη διατροφή λόγω κάποιων εκδηλώσεων ή τέλος πάντων δραστηριοτήτων που έχουν τα παιδιά, όπως χορός, μπαλέτο δηλαδή, ναι. ή ξέρω εγώ, ρυθμική γυμναστική ή τέλος πάντων αθλήματα που χρειάζεται τα παιδιά να έχουν συγκεκριμένο σωματότυπο και συγκεκριμένο βάρος. Και μπορεί να ξεκινήσει απλώς με μια προσεκτική διατροφή και να εξελιχθεί. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Δεν είναι ότι όποιο παιδί κάνει αυτό ή όποιο παιδί μπορεί να προσέξει τη διατροφή του ότι θα καταλήξει να έχει μία διατροφική διαταραχή. Μα και νομίζω ότι το ζητούμενο είναι τα παιδιά από τη νεαρή ηλικία να προσέχουν τη διατροφή, να προσέχουν τι τρώνε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Δηλαδή, ο αθλητής πρέπει, επιβάλλεται να προσέχει τι τρώνε. Άρα εκεί μπαίνει και ο παράγοντας προδιάθεσης, κληρονομικότητας. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι τόσο... Ναι, και κληρονομικότητα θα μπορούσε να πει κανείς. Υπάρχει ένα γονιδιακό υπόβαθρο, mm-hmm. το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί μια προδιάθεση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα εκδηλωθεί 100% επειδή υπάρχει αυτό το γονιδιακό, ας πούμε, αυτός ο γονιδιακός συνδυασμός. Αλλά είναι μια προδιάθεση που έχει το άτομο και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να αναπτυχθεί η διαταραχή. Mm. Βέβαια δεν είναι ο μόνος λόγος. Υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι. Δηλαδή τι θέλω να πω. Κοινωνικοί είναι οι λόγοι έχοντας υπόψη μας τα πρότυπα που προβάλλονται. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ότι συνεχώς τα περιοδικά, η τηλεόραση, οι εκπομπές δείχνουν εικόνες γυναικών και ανδρών που τα σώματά τους είναι σχεδόν εξωπραγματικά. Ναι. Και αυτό, αν το παρατηρήσουμε στα περιοδικά ή στις εικόνες ή στις ταινίες που κυκλοφορούσαν 30 χρόνια πριν, θα δούμε μια τεράστια αλλαγή του σωματότυπου. Δεν ήταν έτσι οι άνθρωποι έτσι, που παρουσιάζονταν στα εξώφυλλα ή στα περιοδικά 30 χρόνια πριν. Τώρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Αν δεν χωράς το extra small. Ακριβώς. Και είσαι κοπελίτσα. Ότι έχεις δυστυχώς, σημαίνει ότι έχεις ακριβώς, πρόβλημα. Ακριβώς. Είναι και, είναι στο, και ένα και το οικογενειακό περιβάλλον βέβαια παίζει ρόλο. Αυτό ήθελα να σας mm-hmm. ρωτήσω και ήθελα mm-hmm. να σταθούμε σε αυτό. Οικογενειακό περιβάλλον. Περισσότερο οι γυναίκες, περισσότερο mm-hmm. τα κοριτσάκια. Η μητέρα τι πρέπει να προσέξει. Πριν πάμε σε αυτό, παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να πω ότι πώς ένα οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει αυτή την προδιάθεση mm-hmm. Ή μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί στην νευρική ανορεξία. Αν δεν υπάρχει αποδοχή, mm-hmm. αν δεν έχουμε φροντίσει να έχει το παιδί αυτοεκτίμηση, αν υπάρχει συνεχώς κριτική, αν ποτέ το παιδί δεν είναι αρκετό, έχει την τάση μετά να θέλει να γίνει τέλειο για να ευχαριστήσει τους γονείς και μέσα στην τελειοθυρία είναι και η εικόνα που μπορεί να θέλει να πετύχει. Είναι τα σχόλια που μπορεί να λέγονται μέσα ακόμα και εν είδη αστείου για κάποιον άνθρωπο που είναι υπέρβαρος και να δημιουργήσει μια φοβία σε σχέση με την αύξηση βάρους. Είναι επίσης που μπορεί να είναι μια οικογένεια προβληματική, να υπάρχει ένα οικογενικό πρόβλημα, μια μεγάλη απώλεια, ένας εθισμός, δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία δεν, ας το πούμε, είναι τόσο υγιή για την ανάπτυξη ενός παιδιού. Ή αν οι γονείς συνεχώς έχουν και αυτοί μια αιμονή με τη διατροφή. Το πιθανότερο είναι ότι... Παίρνει το παιδί παράδειγμα. Ακριβώς. Διαρωτώμε όμως πώς γίνεται μια μητέρα, κυρία Βαμβακά, να είναι επικριτική στην κόρη της και με τον τρόπο ή ευθέως ή και με διάφορα σχόλια να την παρατηρεί για την εμφάνιση, αν έχει το παιδάκι ένα-δύο κιλά επιπλέον.
Κι όμως είναι περίεργο, δηλαδή σας κάνει εντύπωση. Μεγάλη. Είμαι σίγουρη. Μεγάλη, επειδή έχω κόρη. Και... μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Συνήθως οι μητέρες και όταν βλέπουμε το παιδάκι εκεί γύρω στην εφηβεία που μπορεί να πάρει 1-2 mm-hmm. κιλά επιπλέον, mm-hmm. που συνήθως χάνονται αυτά μετά, δηλαδή είναι πώς αλλάζουν με την ηλικία τα κιλά στα παιδάκια. Mm-hmm. Και εκεί φροντίζουμε να τα καθησυχάζουμε. Δηλαδή μπορεί να πούνε τα παιδάκια ότι πήρα 1 κιλό επιπλέον. Ναι, θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρή, όποιο παιδάκι ήταν λίγο πιο στρουμπουλό, του λέγανε δεν πειράζει, θα πάρει μπόι. Ακριβώς. Υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ακριβώς. Τώρα είναι σαν στίγμα. Σε μια έρευνα που έγινε στην Αμερική σε σχολεία, θεώρησαν τα παιδιά στις ερωτήσεις ότι θα προτιμούσαν να έχουν κάποιο ελάττωμα στο σώμα τους, δηλαδή κάποια αναπηρία, παρά να είναι παχύσαρκα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, πόσο πολύ αυτό έχει περάσει μέσα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Οι μητέρες, λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε. Από ποια ηλικία πρέπει να προσέχουμε το οικογενειακό περιβάλλον, να πούμε καλύτερα, κυρία Βαμβακάπου. Είναι το... ξεκινάει από εκεί το πρόβλημα. Μπορεί πολλές φορές και από την παιδική ηλικία, ενώ όχι τη βρεφική ηλικία. Δηλαδή, ο τρόπος που πολλές φορές ταΐζουμε τα παιδιά μας ή ο τρόπος που πολλές φορές ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να κάνουν πράγματα μέσα της διατροφής, είναι και ένας τρόπος για να τους επηρεάσουμε στο μέλλον, αν θα έχουν ή όχι. Όχι απαραίτητα ότι αν το κάνει κάποιος, ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, αλλά δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι κλαίει, μην κλαίσει, πάρει μια σοκολάτα. Μαθαίνει ότι το φαγητό δεν είναι γιατί πεινάω ή γιατί με ευχαριστεί ή γιατί αυτό μου κάνει καλό, αλλά είναι και για άλλα πράγματα. Για την αντιμετώπιση, ας πούμε, του πόνου, της θλίψης, της δυσαρέσκειας, του θυμού. Αυτό βέβαια επηρεάζει πολύ και στη βουλιμία ή στην αντιφατική διαταραχή, γιατί εκεί όντως το φαγητό χρησιμοποιείται πολλές φορές για να καταπνίξουμε συναισθήματα. Ένας άλλος τρόπος είναι το να υπάρχουν διαστήματα που λέμε το παιδί φάει, φάει, φάει και διαστήματα μην τρως, μην τρως, μην τρως. Δηλαδή, ναι, είναι ένα θέμα. Η συμπεριφορά μας, δηλαδή, σε σχέση με το φαγητό επηρεάζει σίγουρα και τα παιδιά. Η σχέση που έχουμε με τα παιδιά, οι διαπροσωπικές σχέσεις δηλαδή που έχουμε με τα παιδιά, πόσο κοντά είμαστε στα παιδιά, πόσο σεβασμό δείχνουμε, κατανόηση. Περισσότερο παίζει ρόλο στην βουλιμία το αν το παιδί δεν έχει πάρει την αγάπη. Ή και στα δύο, και στην ανορεξία και στην βουλιμία. Σχεδόν σε όλες τις διαταραχές και σχεδόν σε όλες τις ψυχικές διαταραχές η παιδική ηλικία παίζει πάρα πολύ. Ναι. Η αγκαλιά και η αγάπη, κυρία Πούμπα. Κανένας δεν έπαθε τίποτα από την πολύ αγάπη. Την πολύ αγάπη η έλλειψη, ακριβώς, η έλλειψη της αγάπης, της προσοχής, της φροντίδας είναι αυτή που συνήθως δημιουργούν προβλήματα. Να λέει σ' αγαπώ στο παιδί του όσο περισσότερο μπορεί. Ναι. Και να του τονίζει ότι είναι άξιο και αγαπητό για αυτό που είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να αλλάξουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι και ένα μήνυμα ότι δεν σε δέχομαι έτσι όπως είσαι. Αν δεν σε δέχομαι εγώ που είμαι η μαμά σου έτσι όπως είσαι, ποιος θα σε δεχθεί αν θα βγεις εκεί έξω. Και μετά αρχίζουμε και προσπαθούμε να διορθώσουμε την εμφάνιση, τα πράγματα που έχουμε στην κατοχή μας και δημιουργούνται. Και γίνεται όλο αυτό. Ακριβώς, και δυστυχώς επιπλέον προβλήματα. Δυσάρεστη κατάληξη. Η μητέρα που έχει κόρη στην εφηβεία, τι πρέπει να προσέξει. Τι πρέπει να έχει, δηλαδή πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι μητέρες. Ναι, θα πρέπει να έχουν. Ναι, ακριβώς. Όλοι θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι μπορεί κάτι να συμβεί. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Συνήθως επειδή είναι η μητέρα στο σπίτι. Μάλλον δεν είναι στο σπίτι πλέον τόσο πολύ. Ναι, γιατί εργάζεται. Αλλά συνήθως η μητέρα με την κόρη υπάρχει μία άλλη σχέση. Ναι, συνήθως. Και μπορεί να το αντιληφθεί ίσως λίγο πιο νωρίς. Επειδή συνήθως τώρα, εντάξει, λέμε ότι τώρα πια δεν υπάρχουν η οικογένεια στη μορφή που υπήρχε κάποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά συνήθως επειδή η μητέρα ασχολείται, ας πούμε, με το φαγητό, μπορεί να είναι λίγο πιο προσεκτική στο τι και πώς τρώει το παιδί. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι αν υπάρχει μια εμφανής και δραματική μείωση κιλών μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μας βάλει στις σκέψεις. Αν το παιδί δεν λαμβάνει όλα τα γεύματα, δηλαδή αποφεύγει γεύματα,
ή αν ο τρόπος που τρώει, δηλαδή τρώει μια μπουκιά και το υπόλοιπο το αφήνει, ή κρύβει φαγητό, ή πετάει φαγητό. Γιατί πολλές φορές, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν κάποια διατροφική διαταραχή, ότι το περιβάλλον μπορεί να αντιληφθεί και να τους κατηγορήσει ή να τους επιπλήξει, προσπαθούν να κρυφτούν. Και στη βουλιμία συμβαίνει αυτό και στην ανορεξία συμβαίνει αυτό. Να κάνω τώρα μία ερώτηση λίγο, βέβαια μπορεί να ακουστεί, να σας φανεί κάπως, αλλά από τη στιγμή που το κάνουν αυτό, που κρύβουν φαγητό ή ξέρουμε στη βουλιμία προκαλούν έμετο. Ναι, και μπορούν να παίρνουν και διουρητικά, ναι, και καθαρτικά. Ναι. Και... θα μας τα πείτε. Άρα καταλαβαίνουν ότι κάνουν κάτι κακό. Από τη στιγμή που το καταλαβαίνουν, τι γίνεται, γιατί κυρία Βαμβακάτου, ναι, συνεχίζουν. Εδώ είναι και η εμπλοκή που υπάρχει, δηλαδή στην αισθηματικό και στο ψυχολογικό κομμάτι, και γι' αυτό είναι και δύσκολη η θεραπεία. Αρχικά δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν πρόβλημα στο βάρος. Δηλαδή θεωρούν ότι όσο περισσότερο βάρος χάνουν, τόσο πιο όμορφοι γίνονται. Ναι, είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή όταν βλέπουμε μία εικόνα ενός ανθρώπου που φαίνονται, ας πούμε, τα κόκαλά του, δεν είναι ελκυστική για μας, αλλά για αυτό το άτομο είναι ελκυστική. Θεωρεί ότι έτσι πρέπει να είναι, ότι τότε είναι όμορφο. Ενώ καταλαβαίνει ότι οι άλλοι το κατηγορούν ή το, τέλος πάντων, ανησυχούν, εκείνο αισθάνεται ότι τόσο μεγάλο άγχος για την πρόσληψη βάρους, που προτιμάει να πεινάσει παρά να φάει. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι που δεν αισθάνονται πείνα. Μπορεί να λέγεται ανορεξία, νευρική ανορεξία, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν όρεξη. Αισθάνονται την αίσθηση της πείνας, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Ναι. Γιατί και αυτό διαταράσσεται με την εξέλιξη της διαταραχής. Αλλά στην αρχή πεινάνε. Δεν είναι ότι δεν πεινάνε. Αλλά αρνούνται να φάνε. Και κάθε φορά που, και εκεί λειτουργεί εθιστικά, κάθε φορά που δεν τρώνε, αισθάνονται πιο δυνατοί, αισθάνονται πιο σίγουροι. Και αυτή η ικανοποίηση που παίρνουν είναι ουσιαστικά το ναρκωτικό τους, ας το πω έτσι, που να συνεχίσουν αυτή τη συμπεριφορά. Κατάλαβα. Στην ανορεξία, στην βουλιμία, η μητέρα τι πρέπει να προσέξει? Ή το άτομο που είναι ίσως πιο κοντά στη βουλιμία, στην οικογένεια. Αυτά που χρειάζεται είναι να... αν υπάρχουν, ας πούμε, ξυπνήματα το βράδυ που είπαμε, που μπορεί να λείπουν τρόφιμα. Δηλαδή, έχω στο ντουλάπι μου, ξέρω εγώ, πατατάκι ή σοκολάτες ή οτιδήποτε, και κυρίως είναι αυτά τα είδη. Έχουμε που... και μία κάρτα, ναι, κυρία Βαμβακάτου. Εδώ πέρα, ναι, ακριβώς, δείχνει για τα συμπτώματα της βουλιμίας, τα σημάδια δηλαδή που χρειάζεται να προσέξουμε. Αν πηγαίνει μετά το φαγητό κατευθείαν στην τουαλέτα και κάνει αρκετή ώρα και ακούγεται νερό να τρέχει, ξέρω εγώ, μουσική, οτιδήποτε, είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Όταν έχει αλλαγή στη διάθεση, μπορεί να εκνευρίζεται και να θυμώνει πάρα πολύ εύκολα. Λέμε τώρα σε σύγκριση με το πριν. Ναι, όχι ένας άνθρωπος που είναι πάντα ότι σημαίνει ότι έχει κάποια διαταραχή. Ή όταν μπορεί να τρώει πάρα πολύ γρήγορα. Και τρώνε αρκετή ποσότητα μπροστά στην οικογένεια. Όχι πάντα. Ή κρύβονται. Όχι πάντα. Στην οικογένεια μπροστά μπορεί να τρώνε κανονικά ή να μην τρώνε και πάρα πολύ και να το κάνουν κρυφά. Μπορεί να υπάρχουν συσκευασίες, ας πούμε, τροφίμων κάτω από τα μαξιλάρια ή κάτω από το στρώμα ή κάτω από το κρεβάτι. Εκεί βέβαια στην βουλιμία φαντάζομαι ότι πρέπει να καλύψουν κάποιο κενό. Συνήθως ναι. Ή να καταπιέσουν κάποιο συναίσθημα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει καταπιεσμένος θυμός ή μπορεί να έχουν μια δυσκολία γενικά στο να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να έχουν πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδους προβλήματα εκτός από τη διαταραχή στο φαγητό. Είναι σημαντικό ότι ο βουλιμικός και αυτός καταλαβαίνει αυτό που κάνει. Αλλά και σε αυτόν είναι δύσκολο να σταματήσει όταν ξεκινάει να τρώει. Εδώ οι μητέρες, τα κοντινά πρόσωπα... Θα πρέπει πάλι να προσέχουν, στους βουλιμικούς είναι λίγο πιο δύσκολο να καταλάβουν τι συμβαίνει. Γιατί συνήθως δεν υπάρχουν αυξομοιώσεις βάρους. Επειδή υπάρχουν οι καθαριστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν, δηλαδή ο εμετός ή ξέρω, τα διουρητικά ή όταν παίρνουν καθαρτικά,
από τη μια μεριά χάνουν και από την άλλη μεριά παίρνουν. Οπότε κατάλαβα. Υπάρχει κάποιο ισοζύγιο στο βάρος. Όχι στην υγεία, γιατί η υγεία παθαίνει, δηλαδή και στη βουλιμία μπορεί να χαλάσουν τα δόντια, έχουν προβλήματα με το στομάχι, με τον ισοφάγο. Δηλαδή δημιουργούνται πραγματικά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, μπορείς να είσαι βουλιμικός, αυτό που λέμε, μία ζωή. Mm-hmm. Και να μην σε πάρουν είδηση. Γιατί το κάνεις κρυφά. Ναι. Το κρυφό είναι κύριο χαρακτηριστικό. Ενώ στην νευρική ανορεξία, εκεί θα μας πείτε τώρα τα αποτελέσματα και στην όψη. Του βουλιμικού λέτε ή του ανορεξικού. Του ανορεξικού. Του ανορεξικού, γιατί τον βουλιμικό μπορεί, μπορεί να μην τον καταλάβεις ποτέ. Εκεί πάμε περισσότερο σε θέματα που θέλουμε να καλύψουμε την ψυχή μας. Και, και είναι ένα τρόπο διαφυγή. Και στα δύο υπάρχουν ψυχολογικό υπόβαθρο. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, είναι θέμα ελέγχου για τους ανορεξικούς. Να ελέγξουν, με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν και τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους, αλλά και τους άλλους και το περιβάλλον. Πολλές φορές είναι μια άρνηση. Και, δεν είναι μόνο θέμα εικόνας στην ανορεξία. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα εικόνας. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να είναι άρνηση του να μεγαλώσω και να γίνω σεξουαλικά όριμος. Γιατί τα σώματα των ανορεξικών είναι άφυλα. Δεν διακρίνεται δηλαδή το φύλο της κοπέλας ή του αγοριού. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, αν αυτό παρουσιαστεί σε μια ηλικία 23-24, εκεί φαντάζομαι ότι έχει πλέον, εκεί δεν είναι θέμα εικόνας. Πιθανότατα να είναι. Αλλά να έχει υποστεί όλες αυτές τις συμπεριφορές που μας είπατε πριν. Να είναι ίσως το έναυσμα ή η αφορμή ή ένας κύριος λόγος, αλλά συνήθως σε όλες τις διατροφικές διαταραχές συνυπάρχουν και ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, προσωπικότητα, όπως είπατε. Ακριβώς. Φαμιλία, αυτοεκτίμηση κλπ. Δεν σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα, βέβαια, θυμού ή καταπιεσμένα συναισθήματα, ότι θα αναπτύξει διατροφική διαταραχή. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, γιατί είπαμε, δεν είναι. Όχι, το είπατε και πριν. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα το προσδιορίσουν. Ακριβώς, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Τώρα τα σημάδια. Μας τα είπατε, της βουλιμίας. Και υπάρχουν και σημάδια και στην εμφάνιση όσον αφορά, εντάξει, πέρα από τα δόντια, ας πούμε, που χαλάνε εύκολα στους βουλιμικούς, η επιδερμίδα δεν έχει την ίδια υγεία και την ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν, πώς το λένε, ξηρή επιδερμίδα, γιατί μπορεί να αφυδατώνονται από τους πολλούς εμετούς. Οπότε, ίσως χρειάζεται να προσέξουν λίγο περισσότερο και τα σημάδια της εμφάνισης. Κατάλαβα. Ωστόσο, η ανορεξία είναι αυτή που φέρνει, μπορεί να φέρει και ολέθρια αποτελέσματα. Η ανορεξία, δυστυχώς, μπορεί να γίνει θανατηφόρα. Ναι. Ένα 20% από τους πάσχοντες δεν τα καταφέρνει. Καταλήγει. Μεγάλο, αρκετά μεγάλο ποσοστό. Η οικογένεια που έχει ένα ανορεξικό άτομο, γιατί το βουλιμικό, είπαμε, μπορεί και να μην το καταλάβει, ή και να βλέπει κάποιον να τρώει λίγο παραπάνω, λέει έχει όρεξη, έχει, δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Στην ανορεξία, εκτός αν γίνει αντιληπτό λίγο αυτό με τους εμετούς, εκεί χρειάζεται να μας ανησυχήσει αυτό το φαινόμενο. Εννοείται ότι μπορεί να πάθει στον ισοφάγο πρόβλημα, να αποκτήσει πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, στην νευρική ανορεξία νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, βέβαια και τα δύο είναι πολύ άσχημα, αλλά στην νευρική ανορεξία μπορεί να φτάσουν ως και στο θάνατο. Και βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποιο περιστατικό. Και προβάλλονται, βγαίνουν αυτά προς τα έξω. Και είναι σημαντικό. Αυτό να είναι σημαντικό, γιατί πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση, η παιδεία είναι το να ξέρει το παιδί, ο έφηβος, η μητέρα, ο γονιός, το τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να βοηθήσει στο να προλάβουν τα πράγματα. Και όσο πιο νωρίς μπει σε μια διαδικασία θεραπείας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει. Όσο περισσότερο αργούμε, τόσο παγιώνονται κάποιες συμπεριφορές και είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν. Πόσο επηρεάζει την οικογένεια όταν υπάρχει άτομο που παρουσιάζει τέτοιες συμπεριφορές? Συνήθως νοσεί και η οικογένεια μαζί. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει ένας αλκοολικός ή ένας ναρκωμανής στο σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και στις σχέσεις. Βέβαια πολλές φορές, και αυτό είναι λυπηρό, αλλά η οικογένεια δεν θέλει να θεραπεύσει το μέλος που πάσχει. Δεν θέλει να το δεχτεί, κυρία Βαρακά. Δεν θέλει να το δεχτεί, δεν θέλει να
δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποδίδει τη συμπεριφορά σε άλλα πράγματα και να αρνείται τη θεραπεία ή να πάνε πολύ αργά για θεραπεία. Δηλαδή, πολλές φορές το λυπηρώ με την νευρική ανορεξία, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι του περιβάλλοντος φέρνουν τον ασθενή για θεραπεία όταν υπάρχει νοσοκομιακή ανάγκη. Όταν πρέπει να, δηλαδή, να έχει περίθαλψη. Ναι, που έχει φτάσει αρκετά προχωρημένο το στάδιο της διαταραχής. Οπότε, τι κάνουμε, κυρία Βαμβακά? Πώς πρέπει ο γονιός να το αντιμετωπίσει? Σε πρώτο στάδιο είπαμε να είμαστε λίγο εντυπωσιασμένοι. Ναι, αρχικά να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προσέχοντας. Προσέχοντας ακριβώς αυτά τα σημάδια, αν υπάρχει έλλειψη βάρους, αν υπάρχει, δηλαδή, το τι τρώει το παιδί, αν κρύβει τροφή, αν πετάει τροφή, τι γίνεται αν βγαίνει έξω, γιατί πολλές φορές μπορεί να απομονώνονται, να μην θέλουν να έχουν κοινωνικές επαφές, να αποφεύγουν τους φίλους που μέχρι τότε ήταν καλά. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι κάτι συμβαίνει, ναι, και να αρχίσουμε να το διερευνούμε. Είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός και κατανόηση απέναντι στο παιδί, να μην υπάρχουν επικριτικά σχόλια, δηλαδή του στυλ πώς έγινες έτσι, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σε βλέπω, ή θα με πεθάνεις, ή με στεναχωρήσεις έτσι όπως είσαι. Όλα αυτά δεν βοηθάνε, ίσα ίσα κάνουν πιο αμυντικό το παιδί, τον έφηβο, και τον απομονώνουν περισσότερο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού και γιατρού, γιατί μπορεί, ας πούμε, στα κορίτσια μπορεί να μην έχουν περίοδο, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντιληφθεί η μητέρα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με τις ορμόνες, οπότε θα πρέπει να επισκεφτούν ένα γυναικολόγο. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες παθολογικές εξετάσεις στο αίμα για να δουν τα επίπεδα κτλ. Αν υπάρχει κάποια αναιμία ή οτιδήποτε. Και θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο, και ίσως μερικές φορές χρειάζεται και η συνδρομή ψυχιάτρου, γιατί μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει η ανορεξία με μια κατάθλιψη. Καλό είναι να αντιμετωπιστούν μαζί. Σωστά. Και όσο πιο νωρίς αντιληφθείς το πρόβλημα και όσο πιο νωρίς απευθυνθείς στους ειδικούς, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Βαμβακά? Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται όλοι να έχουμε υπόψη μας είναι η αποδοχή του εαυτού μας έτσι όπως είναι, ότι είμαστε αρκετοί, ότι είμαστε αρκετά καλοί, και ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ριζικά αυτό που είμαστε για να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Να αγαπήσουμε πρώτα εμείς, αγαπήσουμε τον, εαυτό πρώτα μας, εμείς τον εαυτό μας, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βαμβακά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ σήμερα ήταν, μας δώσατε επιπλέον, γιατί υπάρχει βέβαια, άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει ενημέρωση, αλλά πάντα η ενημέρωση σε τέτοιου είδους θέματα είναι πολύ, είναι πολύ σημαντική. Και να πω ότι θα μπορούσαμε κι άλλα να πούμε, αλλά θέλω να πω ότι είναι, ένα μεγάλο, είναι ένα θέμα, θέμα που δεν εξαντλείται. Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα είστε εδώ, φαντάζομαι, τις επόμενες φορές, κάποια άλλη στιγμή. Πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 3 με 4. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας και στο Flash του σταθμού μας, στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, στο flash.pavlatv.gr. Καλό σας απόγευμα. Thank you.